Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Την πρώτη εβδομάδα μετά το κλείσιμο της συμφωνίας, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, οι αναλήψεις από τα ATM έχουν περιοριστεί. Σημάδι ενθαρρυντικό για την ομαλοποίηση του τραπεζικού συστήματος και την περαιτέρω χαλάρωση των capital controls. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεπάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά έχουμε δει ότι το τελευταίο διάστημα και κυρίως την τελευταία εβδομάδα, όπως πολύ σωστά είπες, έχει έρθει μια σχετική ομαλότητα αναλήψεις από τα ATM, καθώς το κλείσιμο της συμφωνίας και η εκτίμηση ότι πλέον τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε πολύ μεγάλες φουρτούνες, έχει φέρει μια ηρεμία σε αυτό το κομμάτι. Και πέρα από αυτό που συμβαίνει εντός των τυχών, το μεγάλο στίχημα της κυβέρνησης αλλά και σε κάποιο βαθμό και της Τράπεζας της Ελλάδος είναι να επανέλθει μια ομαλότητα και στις τραπεζικές συναλλαγές. Και τι σημαίνει αυτό, μια χαλάρωση στα capital controls. Φαίνεται κάτι που και η ίδια η κυβέρνηση θέλει να αξιοποιήσει πολιτικά, λέγοντας ότι καθώς όπως η ίδια διατείνεται, βγαίνουμε σιγά σιγά στο ξέφωτο, έχουμε και άμεση αντίκτυπο στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Τι σημαίνει αυτό σε απλά λόγια. Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με τα πόσα χρήματα μπορούμε να σηκώσουμε από το ATM. Επιδίωξη είναι το όριο να φτάσει στα 500 ευρώ την εβδομάδα ή τα 1000 ευρώ τις δύο εβδομάδες σε σχέση με 860 ευρώ που είναι σήμερα. Δηλαδή, συνολικά σε μηνιαία βάση να μπορεί κανείς να σηκώνει 2.000 ευρώ. Και αυτό είναι ένα σημαντικό ψυχολογικό όριο, γιατί όπως διατείνονται και πολιτικά αλλά και τραπεζικά στελέχη, αν κάποιος χρειάζεται πάνω από 2.000 ευρώ σε μετρητά σε αυτή τη συγκυρία, μάλλον κάτι περίεργο συμβαίνει, δεδομένου ότι και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Και αυτό θέλει να το περάσει η κυβέρνηση ως ένα πολιτικό μήνυμα ότι στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων πλέον οι συνέπειες των capital controls έχουν μειωθεί. Στην πράξη όμως υπάρχει ένα σαφώς μεγαλύτερο θέμα, καθώς τα capital controls αφορούν πάρα πολύ και τις επιχειρήσεις αλλά και την δυνατότητα μαζικής ανάληψης χρημάτων. Έτσι, αυτό που πραγματικά περιμένει η οικονομία είναι να υπάρχει μια μεγαλύτερη ευχέρεια στην αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό από επιχειρήσεις και αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και ούτω καθεξής, χωρίς να υπάρχει αυτή η διαδικασία, η γραφειοκρατική διαδικασία με τα χρήματα να περνάνε από τις τράπεζες και βέβαια όσο το δυνατόν πιο σύντομα να υπάρχει άνεση και για τους ιδιώτες να μπορούν να στείλουν σαφώς περισσότερα χρήματα στο εξωτερικό σε σχέση με το σημερινό περιοριστικό καθεστώς. We'll be right back.